Είναι αυτονόητο, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι η ακρίβεια είναι μία μάστιγα η οποία πλήττει όλη τη χώρα και βέβαια και την Πελοπόννησο και τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και φυσικά αγγίζει περισσότερο τις ευπαθείς ομάδες και τους οικονομικά αδύναμους. Είναι ένα σοβαρό ερώτημα και το βάζω εξ αρχής. Τι είναι αυτό που θα μπορούσε να κάνει μια περιφέρεια ή μια περιφερειακή αρχή για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Εμείς λοιπόν είδαμε ότι έγινε μια συνάντηση των 13 περιφερειαρχών με δύο υπουργούς, και τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Υπουργό Ανάπτυξης, όπου μετά ακολούθησε μια κοινή ανακοίνωση, η οποία έλεγε ότι οι περιφερειάρχες της χώρας θα σταθούν στο πλευρό της κυβέρνησης για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της ακρίβειας. Περίμενα ποτέ να ακούσω ότι δεν θα έπρεπε να συνεργάζονται οι περιφερειάρχες της χώρας με την κυβέρνηση για ένα υπαρκτό πρόβλημα που είναι το πρόβλημα της ακρίβειας. Η ακρίβεια είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα. Το ζούμε όλοι και προφανώς το ζουν και οι 13 περιφέρειες και οι 13 περιφερειάρχες. Άρα αυτονόητα ένας περιφερειάρχης ο οποίος έχει συνέστηση του καθήκοντός του θα πρέπει να συνεργαστεί με τα αρμόδια υπουργεία και με την κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Δεν είναι όλοι οι περιφερειάρχες φύλλα προσκύμενοι στην κυβέρνηση, αλλά το γεγονός ότι όλοι συντάσσονται μαζί της στην προσπάθεια αντιμετώπισης της ακρίβειας σημαίνει πρώτον ότι βλέπουν με σοβαρότητα το πρόβλημα και δεύτερον ότι αντιλαμβάνονται και οι 13 ότι δεν είναι πρόβλημα που δημιούργησε η κυβέρνηση, αλλά πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Άρα λοιπόν έχουμε φτάσει εδώ και για το λόγο ότι η τοπική διοίκηση, η τοπική αυτοδιοίκηση, κυρίως η πρωτοβάθμια, αποτελεί το μακρύ χέρι του κράτους, η τσέπη του λαού, και αυτό το βλέπουμε σε κάθε ευκαιρία. Η ολιστική λοιπόν αντιμετώπιση του προβλήματος είναι μια νέα λέξη που χρησιμοποιεί ο κύριος Περιφερειάρχης, καλά κάνει, γιατί όντως χρειάζεται ολιστική αντιμετώπιση. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να σημαίνει ότι αποσπάμε τις πολιτικές που πρέπει να εφαρμοστούν από αυτό που μπορεί να κάνει η περιφέρεια. Γιατί αν συμφωνήσουμε ότι έτσι είναι τα πράγματα, αυτή είναι η εικόνα και εμείς συμβιβαζόμαστε με αυτό που συμβαίνει, θα ψάχνουμε να δούμε τι λύση μπορεί να η περιφέρεια να εφαρμόσει για να μειώσει τι, αυτό το φαινόμενο το κοινωνικό, το οποίο δεν αντιμετωπίζεται και είναι μια λερναία ύδρα. Άρα λοιπόν, εμείς θεωρούμε ότι είναι απαιτεί συνολική και ριζική αλλαγή πολιτικής, άρα και συνολικό προσανατολισμό, διαφορετικό και διαφορετικά μέτρα που δεν είμαστε διατεθειμένοι, δεν είστε διατεθειμένοι να τα πάρετε, δυστυχώς, ούτε βεβαίως και το κεντρικό κράτος. Όταν η περιφερειακή αρχή, αυτή η περιφερειακή αρχή, η προηγούμενη περιφερειακή αρχή, όλες οι προηγούμενες περιφερειακές αρχές, τα κόμματα που στήριξαν τις διοικήσεις αυτές, αλλά και διοίκησαν το κράτος, τη Νέα Δημοκρατία θέλετε, τις δύο θητείες τελευταίες, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, κυβερνήσεις που φτιάχτηκαν με διάφορα άλλα κόμματα μιας ή δύο χρήσεων, πέρα από διαφορές που έχουν, γιατί όντως υπάρχουν διαφορές, βεβαίως, έχουν όμως και κάποιες τεράστιες ομοιότητες. Συγκλίνουν, κατά τη γνώμη μας, σε βασικά στρατηγική σημασία ζητήματα που καθορίζουν πολιτικές που ευθύνονται για την ακρίβεια. Διαφωνεί κανείς από εδώ με τα ΣΔΙΤ, με τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα? Δήθεν δίνει επιδοτήσεις στις μικρές επιχειρήσεις και μετά από 1,5 χρόνο τη ζητάει να τις επιστρέψουν. Οι λύσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας είναι συγκεκριμένες και έχουν αναφερθεί από όλους τους πολιτικούς χώρους το τελευταίο χρόνο. Είναι πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα τρόφιμα, πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των εταιριών ενέργειας και καυσίμων, μείωση της φορολογίας των οικονομικά αδύναμων συμπολιτών μας, έκτακτη φορά στα υπερκέρδη των τραπεζών και μείωση των ειδικών φόρων. Από τα λίγα που μπορεί να κάνει η περιφέρεια για την αντιμετώπιση της ακρίβειας είναι τα εξής, είναι 7 προτάσεις τις οποίες θα σας δώσω, κύριε Περιφερειάρχη. Η περιφέρεια μπορεί να παρέμβει στο κόστος παραγωγής των προϊόντων, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας για τα αρδευτικά έργα. Αν υπάρχει νερό στα χωράφια, σημαίνει ότι θα υπάρχουν και φθηνά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Θα πρέπει, όπως είπατε κι εσείς, να ενεργοποιηθούν οι υπηρεσίες της περιφέρειας για να κάνουν ελέγχους. Θα πρέπει τρίτον να ιδρυθούν ενεργειακές κοινότητες από την περιφέρεια, το είχαμε πει από την αρχή του χρόνου, και εδώ θα πρέπει να παρέμβετε στο Υπουργείο ώστε αυτές οι ενεργειακές κοινότητες να παίρνουν όρους σύνδεσης κατά απόλυτη προτεραιότητα. Να μην περιμένουμε 2 και 3 χρόνια.
περίεργα πράγματα. Ότι θα δούμε πώς θα μειώσουμε εμείς τις τιμές των παραγωγών. Με ποια αρμοδιότητα θα τις μειώσετε εσείς? Θα φτιάξετε καλύτερες υποδομές? Δηλαδή μιλάμε για ένα σχέδιο μακροχρόνιο τουλάχιστον της δεκαετίας για να μπορέσουμε ουσιαστικά να παίξουμε σημαντικό ρόλο. Σήμερα τι κάνουμε? Ενεργειακό πρόβλημα. Ναι μεν, το χρηματιστήριο ενέργειας έχει πρόβλημα. Αλλά οι πολιτικές της κυβέρνησης έχουν πρόβλημα. Όταν αυτή τη στιγμή είχαμε τη δυνατότητα για τα αμέσως επόμενα χρόνια να χρησιμοποιήσουμε το λιγνίτι ως ανακούφιση για να σπάσουμε το μορατόριουμ του νυχτερινού τιμολογίου ρεύματος, δεν το κάναμε. Όταν όμως το 2021 υπήρξε πρόβλημα, τότε βάλαμε μπροστά τις μονάδες στη Μεγαλόπολη. Αυτά είναι σημαντικά πράγματα, τα οποία θα πρέπει πολύ σοβαρά να τα βλέπουμε. Και το ότι... Κλείνω, Πρόεδρε, σε μισό λεπτό. Και το βασικότερο ζήτημα είναι το εξής. Ναι μεν, δεσμευόμαστε, δεσμεύεστε από αυτούς που σας επέλεξαν και σας επέβαλαν εδώ. Το πρόβλημα είναι όμως ότι έχετε και μια ηθική υποχρέωση απέναντι στους πολίτες. Δέστε τα πράγματα σοβαρά. Σταματήστε να λέτε περί εισαγόμενης ακρίβειας. Σταματήστε να λέτε αυτό το παραμύθι το οποίο δεν ισχύει. Ένα μικρό κομμάτι είναι η εισαγόμενη ακρίβεια. Η μεγάλη ακρίβεια είναι εσωχώρια, είναι της δικής μας χώρας. Και όλα αυτά γιατί δεν θέλει η κυβέρνηση να ελέγξει τις 6-7 μεγαλοεπιχειρηματικές οικογένειες. Και γι' αυτό, κύριε Πρόεδρε, συνεχώς αυξάνεται η κρίσιμη μάζα των ανθρώπων της κοινωνίας μας που έχουν σημαντικό πρόβλημα και συνεχώς φτωχοποιούνται. Αυτό είναι το ζητούμενο και σταματήστε να λέτε ότι θα βοηθήσετε την κυβέρνηση. Ναι, να βοηθήσετε την κυβέρνηση, αλλά θα πρέπει να διεκδικήσετε από την κυβέρνηση εποφελία των πολιτών. Η ΕΝΠΕ πήρε μια πρωτοβουλία να καλέσει υπουργό, τον αρμόδιο υπουργό, για να αναδείξει, ενώνοντας τη φωνή και των 13 περιφερειαρχών, ότι το πρόβλημα της ακρίβειας είναι πολύ μεγάλο και πάρα πολύ σοβαρό και πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε, για ακόμα μια φορά, θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι που προκάλεσε όλη αυτή την κουβέντα και όλες τις προτάσεις ή τους προβληματισμούς, τέλος πάντων, που ακούστηκαν. Ο πρώτος στόχος, λοιπόν, ήταν αυτός. Πριν ξεκινήσω την απάντησή μου, σημείωσα αρκετά, δεν ξέρω τι από όλα θα προλάβω, θα ήθελα να πω ότι εμένα προσωπικά εδώ και όλη την Περιφερειακή Αρχή, όπως και την αντιπολίτευση, εδώ μας έβαλε ο λαός της Πελοποννήσου. Μας ψήφισε, όπως ψήφισε και τις προηγούμενες Περιφερειακές Αρχές και τις προπροηγούμενες και γενικότερα όλους όσους ασχολούνται με το κοινά. Αυτό είναι απαράβατο. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το τιμήσουμε ως τέλος και θα είμαστε οι πρώτοι που θα είμαστε δίπλα στους πολίτες. Αυτό για να αρχίσω την απάντησή μου. Τι συζητήσαμε λοιπόν? Πρώτα απ' όλα θέσαμε το θέμα και αναφέραμε πάρα πολλά πράγματα. Το θέμα δεν ήταν να εντατικοποιήσουμε τους ελέγχους. Έλεγχοι γίνονται. Αλλά ζητήσαμε 3-4 πράγματα στα οποία μπορούμε να τους κάνουμε πιο αποδοτικούς. Πρώτο, να δοθεί άδεια ώστε οι έλεγχοι της περιφέρειας να γίνονται μαζί με τους υπόλοιπους οργανισμούς. Και συγκεκριμένα, ΕΛΓΟ, Δήμητρα και ΦΕΤ. Αυτή τη στιγμή γίνονται ξεχωριστά, με αποτέλεσμα πολύ αντικρουόμενα πορίσματα. Θέλουμε λοιπόν πρώτο πράγμα να υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία ώστε να μπορεί να γίνεται από κοινό. Δεύτερο, ζητήσαμε να έχουμε πρόσβαση σε ορισμένα πιο συγκεκριμένα εργαλεία και δεδομένα ώστε να είναι πιο αποτελεσματική. Όπως για παράδειγμα, αποτελεσματική είναι η έλεγχη που γίνονται στα πρατήρια. Στα υπόλοιπα σημεία δεν υπάρχει όλη η πληροφορία στις υπηρεσίες μας. Οπότε και εκεί χρειάζεται μια αντίστοιχη πρωτοβουλία προκειμένου να την έχουμε και να τους κάνουμε πολύ πιο αποτελεσματικά. Τρίτο, συζητήσαμε ορισμένα πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια έμεση μείωση της ακρίβειας, και εδώ να σας κάνω μια παρένθεση, ακρίβεια δεν είναι μόνο ό,τι νιώθουμε στο ράφι μας. Ακρίβεια είναι και η ενέργεια, ακρίβεια είναι και το νερό,
Ακρίβεια είναι το λειτουργικό κόστος, ακρίβεια είναι το αδειοδοτικό κόστος. Όπου λοιπόν σε αυτά έχουμε αρμοδιότητα, είμαστε απολύτως εναρμονισμένοι όλοι οι περιφερειάρχες να δουλέψουμε ώστε να απλοποιήσουμε αδειοδοτικές διαδικασίες. Έχουν γίνει πολλά βήματα σε αυτά. Όπως επίσης να μπορέσουμε να διευκολύνουμε πάρα πολλούς ανθρώπους.